Χρειάστηκαν 96 χρόνια αγώνων και πολιτικών μαχών για να δικαιωθεί η ιστορία ενός ολόκληρου λαού. Τα άθη ΚΑΟΚ ευδοκούνται όμως, έστω και 96 χρόνια μετά, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση με ευρύτατη διακομματική πλειοψηφία υπερψήφισε νομοσχέδιο με το οποίο ποινικοποιείται η άρνηση της αποδοχής της γενοκτονίας των Αρμενίων από τους Οθωμανούς Τούρκους του 1915-17, όταν 1,5 εκατομμύριο ψυχές εξοντώθηκαν στην πρώτη για τον 20ο αιώνα εθνοκάθαρση. Ήταν απολύτως απαραίτητο να ψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο για τις γενοκτονίες, ώστε να μπορούμε να τιμωρούμε αυτούς που αρνούνται την ύπαρξη αλλά και την προσβολή αυτών των εγκλημάτων. Η Άγκυρα με λυσαλαίες προσπάθειες επιχείρησε να παρεμποδίσει την απόφαση αυτή της Γαλλίας, η οποία αφενός αναγνωρίζει στην πράξη το ολοκαύτωμα των Αρμενίων, εξισώνοντάς το με αυτό των Εβραίων, και αφετέρου ανοίγει το δρόμο για μια αντίστοιχη απόφαση από την Αμερικανική Βουλή. Η Άγκυρα δεν θα μπορούσε να απαντήσει στην διπλωματική της αυτή, τα παρά ανακαλώντας τον πρέσβη της από το Παρίσι, όπως είχε προειδοποιήσει εξάλλου. Ως Αρμένιους μας λυπεί η πολιτικά υποκινούμενη πράξη της γαλλικής κυβέρνησης, γιατί στην πραγματικότητα εκμεταλλεύεται αυτό το φλέγον για μας θέμα πολιτικά. Καταδικάζουμε τη γαλλική εκμετάλλευση της γενοκτονίας μας. Ως Γάλλος πολίτης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Γαλλία να θέλει να απαγορεύσει στον οποιονδήποτε να μιλά για ένα μέρος της ιστορίας που ανήκει στο παρελθόν. Επιπλέον, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν έκανε λόγο για ανεπανόρθωτες πληγές στις σχέσεις της Τουρκίας με την Γαλλία.